Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κυρίες και κύριοι του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη και υγεία. Ακόμα δεν έχει φύγει ο μήνας του καινούριου χρόνου και καλή χρονιά και καλή δύναμη σε όσους δεν τα είπαμε από κοντά. Εδώ είμαστε όλοι οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων που παρευρίσκονται σήμερα για να δώσουμε τη συνέντευξη τύπου μπροστά στην κατάθεση ενός ακόμα νομοσχεδίου για την ασφάλιση στις πολλές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε αυτό το σοβαρό ζήτημα. Θέλουμε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις των συνταξιούχων, γιατί πιστεύουμε ότι το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι το σύστημα εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τον εργαζόμενο, τον μικρό επαγγελματία, τον λαϊκό άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Επομένως, είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο εμείς οι συνταξιούχοι, αλλά και νέες οι νέες γενιές. Όπως είναι γνωστό, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τα τελευταία 30 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, θέλουμε να το τονίσουμε αυτό, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση ή από το πώς αυτοπροσδιορίζονται, μονοκομματικές είτε σε συνεργασία, αποδομούν και καταγραφίζουν το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Γίνεται με μια συνέπεια, γιατί εκφράζει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν τα νέα παιδιά, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με ατέλειωτα ωράρια, με χαμηλές αποδοχές και εμάς τους συνταξιούχους με μια σύνταξη προνοιακό βοήθημα που όταν τελειώνει ο εργασιακός μας βίος να πηγαίνουμε στον άλλο κόσμο. Αυτό οικοδομείται όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι ένα πρόβλημα οικονομικό, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν, αλλά είναι ένα πολιτικό ζήτημα που με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις το υλοποιούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή, ήρθε με το σύνθημα που από 3% ποσοστών που έπαιρναν στις εκλογές τον έφτασε και τον απογείωσε για να πάει στην κυβέρνηση με το σύνθημα ότι θα καταργήσουμε όλα τα μνημόνια, θα τα σκίσουμε και θα καταργήσουμε όλα τα ασφαλιστικά αντεργατικά μέτρα με ένα νόμο. Αντί για αυτό, όπως είναι γνωστό, ψήφισε το τρίτο μνημόνιο και ψήφισε βέβαια και τον θανατηφόρο νόμο Κατρούγκαλου του 43-87, όπως τον ξέρουμε, το 16, που προσθέτει νέα δεινά στους συνταξιούχους. Το ίδιο κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία, που ως αντιπολίτευση έλεγε ότι θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά με το νομοσχέδιο που δόθηκε πρόσφατα στη διαβούλευση ενσωματώνει ό,τι αντεργατικό, αντιασφαλιστικό, αντιλαϊκό ψηφίστηκε τα περασμένα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Από το 1990 και μετά, μέχρι και σήμερα, και φυσικά δεν αλλάζει το νόμο Κατρούγκαλο, αλλά τον χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο. Γι' αυτό έχουν δίκιο εκείνοι που λένε και που λέμε ότι αυτός ο νόμος είναι νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι, όπως ήταν και ο προηγούμενος για το εργατικό κίνημα. Θα το θυμάστε αυτό. Αυτό που γίνεται σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο και αυτό που θα λύσει, ανεξάρτητα από την προπαγάνδα που χρησιμοποιήθηκε το περασμένο διάστημα ότι όλοι θα πάρουν αυξήσεις και με τη συνδρομή ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης και το τι που καλλιεργούνταν, είναι
ότι ό,τι ισχύε προηγούμενα θα ισχύει και τώρα. Δηλαδή, όλες οι περικοπές στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, η 13η, η 14η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, η χειρία, η αναπηρία, όλα αυτά θα παραμείνουν στο ίδιο καθώς προστίτονται και καινούρια. Η Εθνική Σύνταξη παραμένει στα 340 και 384 ευρώ ανάλογα με τα χρόνια που θα βγει κανείς στη σύνταξή του. Από το 484 που ήταν προηγούμενα αυτή η σύνταξη. Και φυσικά το κράτος θα εγγυάται μόνο αυτή τη σύνταξη και όχι όπως αυτοί λένε την ανταποδοτική, δηλαδή την αναλογική σύνταξη που θα παίρνει ο καθένας ανάλογα με τα χρόνια που έχει στη δουλειά του. Τα μερίσματα τσακίζονται. Ισχύουν τα πετσοκομμένα ποσοστά αναπλήρωσης για όλο τον εργασιακό βίο. Γιατί όπως θα θυμάστε προηγούμενα ίσχυαν για τις συντάξιμες αποδοχές τα 5 τελευταία καλύτερα χρόνια μέσα στα 10 χρόνια τα τελευταία. Αυτό και μόνο, συνάδελφοι, που εφαρμόζεται και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και με αυτόν τον νόμο, είναι ότι θα μειωθούν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων μέχρι και 40%. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Παραμένουν τα όρια ηλικίας, τα οποία σιγά σιγά βαίνουν προς τα 67 χρόνια. Θα ισχύει η προσωπική διαφορά που προέκυψε από τα θανατηφόρα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου που έφτασαν τα ποσοστά αναπλήρωσης στο 37% από το 80% που παίρναμε πριν στα 5 καλύτερα μέσα στα 10 τελευταία χρόνια. Για τους συνταξιούχους που βγήκαν στη σύνταξή τους πριν το 2019 θα υπολογιστεί, λέει η κυβέρνηση τώρα, με καινούρια, κάπως πιο βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτό που θα προκύψει, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα είναι αύξηση. Θα είναι μία λογιστική διαφορά, γιατί η προσωπική διαφορά στη σύνταξη των παλιών συνταξιούχων θα παραμείνει και η λογιστική βέβαια διαφορά θα αφαιρεθεί, αλλά ουσιαστικά ο συνταξιούχος θα μείνει με μια προσωπική διαφορά που σε άλλους είναι μικρότερη, σε άλλους πολύ μεγαλύτερη, που θα τον επιβαρύνει σε όλη του τη ζωή, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να πάρει στη συνέχεια αύξηση μένοντας αυτή η προσωπική διαφορά. Για τους νέους συνταξιούχους που θα βγουν στη σύνταξη, θα σας πούμε ένα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό τι γίνεται με αυτή τη διαφορά. Ένας παλιός συνταξιούχος που βγήκε με αυτές τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και που είχε προσωπική διαφορά σύν τις προηγούμενες διαφορές, ας πούμε ότι του βγήκε μια προσωπική διαφορά θετική, δηλαδή ότι πρέπει να την πληρώσει αυτή τη διαφορά, αλλά δεν θα του περικοπεί, 200 ευρώ. Με τον ίδιο επανυπολογισμό υπολογίζονται και οι συντάξεις των καινούριων συνταξιούχων, οι οποίοι θα έχουν και αυτοί αυτή την διαφορά. Λέει όμως τώρα η κυβέρνηση ότι εγώ σε αυτό το σημείο θα κάνω μια πιο βελτιωμένη, δεν θα την κάνω όπως ήταν προηγούμενα. Επομένως μην ανησυχείτε, γιατί εσείς οι παλιοί συνταξιούχοι από 200 ευρώ προσωπική διαφορά που έχετε, ας πούμε θα πάτε στα 130, αλλά θα μείνει, αυτή δεν θα κοπεί. Αλλά εσείς οι καινούργοι συνταξιούχοι, δεν θα σας κόψω 200 ευρώ που σας έκοβε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά 130 ευρώ, άρα παίρνετε 70 ευρώ αύξηση. Αυτή είναι λοιπόν η λαθροκυρία που κάνουν. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, σε σχέση και με μια σειρά άλλα ζητήματα, σε ελάχιστο λοιπόν αριθμό συνταξιούχων από τα 2,5 εκατομμύρια θα δώσει κάποια
διαφορά. Αλλά όσοι έχουν και μία αρνητική προσωπική διαφορά και πάρουν έστω και λίγα ψίχουλα παραπάνω, αυτό δεν τους αποδίδεται αμέσως. Θα τους αποδοθεί σε 5 χρόνια, σε 5 ισόπωσες δόσεις. Ό,τι κόβουν κατευθείαν, ό,τι είναι να το πάρεις, θα το πάρεις αν ζήσεις. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που καταλαβαίνετε, είναι και πάνω από 90 χρονών. Επίσης ένα σημαντικό γεγονός είναι ότι οι συνταξιούχοι που έχουν συνολικά 30 χρόνια εργασίας και 9.000 ένσημα, να μην το ξεχνάμε αυτό, και 9.000 ένσημα, όχι μόνο τα 30 εργασίας, ουσιαστικά δεν θα πάρουν τίποτα. Και αυτοί είναι το 90% των συνταξιούχων στη χώρα μας. Για τις επικουρικές συντάξεις, σε όσους συνταξιούχους είχαν μείωση, που το ξέρετε, θανατηφόρα μείωση, μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί είχαμε και τη θανατηφόρα μείωση πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και να μην τα ξεχνάμε αυτά, μέχρι το 2014, αυτοί οι συνταξιούχοι τώρα, σε αυτούς τους συνταξιούχους που είναι περίπου 230.000, θα γίνει ξανά επανυπολογισμός, γιατί αυτή η περικοπή έγινε αυθαίρετα. Αυτή που τη διεκδικούσαμε, θυμάστε, τόσα χρόνια, που τους λέγαμε είναι χωρίς νόμο, κύριοι. Και σε αυτή εδώ, με αυτόν εδώ τον υπολογισμό, στις σφαγιασμένες επικουρικές συντάξεις, γιατί φτάσαμε, συνάδελφοι, να το πούμε αυτό, να κάνουμε μια παρένθεση, αυτοί που δούλεψαν τα πολλά χρόνια, 40 χρόνια εργασίας, έφτασαν να παίρνουν μικρότερη επικουρική σύνταξη από εκείνους που δούλεψε 15 χρόνια. Σε αυτούς λοιπόν η όποια διαφορά, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα ποια διαφορά θα δοθεί, αυτή θα δοθεί, αλλά όχι από τότε που περικόπηκε από τον νόμο Κατρούγκαλο από το 2016, αλλά από τις 4 Οκτώβρη θα δοθούν τα αναδρομικά. Και εδώ επίσης έχουμε μια μεγάλη αφαίρεση. Επομένως, συνάδελφοι, έχουμε μια νέα περικοπή στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν παίρνεις αύξηση, είναι για το ότι ο αριθμός κάθε χρόνο αυξάνεται και αλλάζουν και οι μειώσεις γίνονται και με αυτόν τον τρόπο. Γίνονται και με το μαχαίρι, γίνονται και με το γάντι, για να πούμε την αλήθεια. Ένα σημαντικό ζήτημα που μας βρίσκει σφόδρα αντίθετος, γιατί ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση στην κοινωνική ασφάλιση, είναι η ενοποίηση του επικουρικού ταμείου με τον ΕΦΚΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα αποθεματικά του επικουρικού ταμείου μαζί με την αναλογική σύνταξη, γιατί το κράτος θα εγγυάται μόνο την εθνική σύνταξη, αυτά θα πηγαίνουν στο χρηματιστηριακό τζόγο. Δηλαδή θα πάνε στους ιδιώτες ουσιαστικά και ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτική ασφάλιση. Που η ιδιωτική ασφάλιση, αγαπητοί συνάδελφοι, σημαίνει ατομική ασφάλιση και όχι κοινωνική ασφάλιση. Που σημαίνει ότι το κράτος σιγά σιγά θα απαλλάσσεται από εκείνα που πρέπει να καταβάλει και οι εργοδότες και θα φορτώνονται όλα στην πλάτη του εργαζόμενου και του συνταξιούχου. Μας λένε υποκριτικά, εντάξει όλα αυτά, πού θα βρεθούν τα χρήματα, τους απαντάμε. Οι συνταξιούχοι μόνο από τις περικοπές των συντάξεών τους αυτά τα χρόνια έχουν χάσει 80 δισεκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά? Αυτά που άρπαξαν, που λίστευσαν από τα ταμεία τα ασφαλιστικά είναι πάνω από 40 δισεκατομμύρια. Πού πήγαν όλα αυτά? Ακόμα, αγαπητοί συνάδελφοι, τα όρια ηλικίας όλα αυτά τα χρόνια αυξήθηκαν 10 με 12 χρόνια. Και έχουν περίσσευμα από αυτή την υπόθεση. Πού πήγαν όλα αυτά, από τα πληρωμένα που τα έχουμε πληρώσει εμείς σε όλη μας τη ζωή? Περικόπησαν το δώρο
τα δώρα, δηλαδή η 13η και σύνταξη και η 14η που ήταν πληρωμένη. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα? Και ακόμα σήμερα στον ΕΦΚΑ μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και μικρότεροι επαγγελματίες χρωστάνε 35 δισεκατομμύρια στον ΕΦΚΑ. Από αυτά τα 30 τα χρωστάνε οι μεγάλοι και τα 5 δισεκατομμύρια οι μικροί. Αυτά δεν εισπράττονται. Και δεν εισπράττονται, καταλαβαίνετε, με πολιτικές αποφάσεις ούτε από τούτη, ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα προβλήματα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι βασικά προβλήματα του λαού. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι συνταξιουχικό ζήτημα. Είναι ζήτημα κοινωνικο-ασφαλιστικό, που ασφαλίζει τον άνθρωπο από τότε που θα γεννηθεί μέχρι που θα πεθάνει. Ασφαλίζει την εργατική λαϊκή οικογένεια. Ασφαλίζει τον άρρωστο, τον ανάπηρο, γιατί και εδώ τα ποσοστά αναπηρίας παραμένουν και χειροτηρεύουν και για τους ανάπηρους. Ασφαλίζει την εργατική λαϊκή οικογένεια, στην υγεία, στα φάρμακα, σε ό,τι έχει ανάγκη να ζήσει με αξιοπρέπεια ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος όταν πάρει τη σύνταξή του. Εμείς από τη μεριά μας δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με όλα αυτά. Δεν πρόκειται, συνάδελφοι, να υιοθετήσουμε την λογική που την υιοθετούν συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Όχι, γέγονε, γέγονε. Δεν πρόκειται να μην διεκδικήσουμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Είναι δικά μας χρήματα. Είναι πληρωμένα. Είναι βγαλμένα με το μόχθο μιας ζωής και πρέπει να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι αυτά δεν θα τα λύσουν τα δικαστήρια, ούτε τα συμβούλια επικρατείας. Αυτά όλα που κόπηκαν, που κόβονται, που αφαιρούνται και που τσακίζονται, κόπηκαν με πολιτικές αποφάσεις. Και με πολιτικές αποφάσεις εμείς ζητάμε να επανέλθουν ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Διεκδικούμε λοιπόν να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα, να πληρώσει το κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι να δίνονται τα δικά μας χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, γιατί εκεί πήγαν τα χρήματα. Καμία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων. Πλήρη αποκατάσταση των συντάξεών μας. Να δοθεί η 13η, η 14η σύνταξη. Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς προαπαιτούμενα, ό,τι αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί και να μην στέλνονται ακόμα, συνάδελφοι, και αυτά τα πενιχρά, αυτά τα χρήματα που ακούνε στο όνομα αναδρομικά, που είναι δικά μας, και αυτά ακόμα τα έστειλαν να ξαναδικαστούν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή που δέχεται να ξαναδικάσει ό,τι έχει βγάλει θετικό? Να δοθούν άμεσα και να καταβάλλονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις που πάνε χρόνια για να αποδοθούν. Και να χρηματοδοτηθεί άμεσα το σύστημα υγείας που κυριολεκτικά βρίσκεται σε μια κατάσταση τραγική για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους, γιατί όσο πιο μεγαλύτερος είσαι, τόσο η κατάσταση χειροτερεύει. Και ζητάμε βέβαια την επαναπρόσληψη και την πρόσληψη γιατρών, να ανοίξουν δομές υγείας που έκλεισαν, την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και ζητάμε επίσης την κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία που, προσέξτε, ακόμα κρατούν και παρακρατούν για την υγεία και σε αυτόν που πέθανε. Γιατί ένας που παίρνει τη σύνταξη κυρίας πληρώνει αυτός που ζει, πληρώνει και εκείνος που πέθανε το 6%. Και φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορεί να δεχτούμε την λογική αυτή που κάθε μέρα καλλιεργείται, ότι μεγάλωσε το προσδόκιμο της ηλικίας και, εν πάση περιπτώσει, αφού μεγάλωσε το προσδόκιμο της ηλικίας, πρέπει να το πάρουν και αυτό στα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Το προσδόκιμο της ηλικίας, αν μεγαλώνει, μεγαλώνει για να ζήσει καλύτερα ο άνθρωπος στη ζωή του και να απαλλαγεί από την εργασία που είναι καταναγκαστική ουσιαστικά. Επομένως δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοια πράγματα και ζητάμε να μειωθούν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 60 για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες, με 5 χρόνια λιγότερες δουλειές για όλους στα βαριά και τα ανθυγινά επαγγέλματα. Συνάδελφοι, η σημερινή συνέντευξη είναι μια πρώτη απάντηση. Εμείς θα ενημερώσουμε τα διοικητικά μας συμβούλια σε όλη την Ελλάδα. Θα συνεδριάσουμε. Θα αξιοποιήσουμε αυτές τις μέρες για να διαφωτιστεί ο κόσμος με τα πραγματικά στοιχεία για το ισχύει και τι αλλάζει στο ασφαλιστικό σύστημα. Και όχι να ενημερώνεται από ορισμένους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν έκαναν τίποτα άλλο αυτό το εξάμεινο, ούτε μας καλούν καθόλου ορισμένοι να δίνουν αναδρομικά και αυξήσεις στους συνταξιούχους. Αλλά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα αυτό και αυτοί που τα έλεγαν για αυτή την πορεία που ακολουθήθηκε. Και θα είμαστε δίπλα στο εργατικό κίνημα και στους αγώνες που θα ετοιμάσουμε και εμείς, θα ετοιμάσουν και εκείνοι, γιατί αυτή πρέπει να είναι η απάντηση. Συνάδελφοι, με αγώνες και θυσίες και αίμα κατακτήθηκε η κοινωνική ασφάλιση. Ετοιμαστείτε για μεγάλους αγώνες για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Τέτοιοι αγώνες γίνονται σε όλο τον κόσμο. Και η πιο σημαντική αυτή τη στιγμή στην Γαλλία, ας μην δείχνουν τίποτα εδώ, δεν τολμούν να δείξουν τίποτα εδώ από 55 μέρες σκληρών αγώνων που γίνονται αυτό το διάστημα στη Γαλλία σε όλες τις πόλεις για τα ίδια προβλήματα. Σας ευχαριστούμε και θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι να προσθέσουν. Είναι εδώ από όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις, είναι εδώ η καρδιά του συνταξιουχικού κινήματος για να δώσουμε και όποια απάντηση χρειαστεί στη συνέχεια.